Λοιπόν, coach, σήμερα διπλό στον πρωτοπόρο. Βάλατε φωτιά, θα λέγαμε, στο πρωτάθλημα. Πώς το είδατε το παιχνίδι? Πολύ καλά παίξατε, όπως το είδα και, και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Νομίζω ήμασταν πολύ καλά στημένοι τακτικά. Δουλέψαμε πολύ καλά, οι γραμμές μας πήγαν πολύ καλά. Δώσαν τα παιδιά όλη την δύναμή τους, όλη τη θέλησή τους, και γι' αυτό πιστεύω ότι ήρθε το αποτέλεσμα μέσα σε μια πολύ καλή έδρα, μέσα σε μια ομάδα των Φερών που είναι πρώτη, και νομίζω δικαιωματικά είναι πρώτη, γιατί έχει καλούς ποδοσφαιριστές και καλή ομάδα. Πιστεύω ότι μας βγήκε αυτή σήμερα το παιχνίδι και εμάς. Ήμασταν καλοί, δουλέψαμε, και πιο πολύ είναι ψυχολογική η τόνωση και η ένεση που γίνεται αυτή εδώ. Γιατί ενώ έχουμε παίξει πολλά, πολλά καλά παιχνίδια, στο τέλος χάνουμε το παιχνίδι. Δεν έχουμε ίσως τις εμπειρίες, είναι καινούργια ομάδα, ακόμα δεν έχουμε σταθεί καλά. Και με αποτέλεσμα σήμερα να έρθει το διπλό, οπότε να είναι ένα καλό αποτέλεσμα για εμάς. Πού κρίθηκε το παιχνίδι σήμερα? Εγώ θεωρώ περισσότερο στην τακτική. Δουλέψαμε πολύ καλά τακτικά. Κλείσαμε όλους τους χώρους, δεν τους αφήσαμε καθόλου τους διαδρόμους. Με συνεχώς ντουμπλαρίσματα. Οπότε νομίζω θέμα εκεί πέρα ήταν. Και πιστεύω ότι και στη θέληση των παιδιών. Πώς βλέπετε από εδώ και πέρα την πορεία του πρωταθλήματος? Νομίζω τώρα γίνεται ακόμα πιο καλή μάχη. Είναι ένα ωραίο πρωτάθλημα. Είναι τρεις ομάδες που διεκδικούν την άνοδο τους. Από πίσω είμαστε και εμείς με το σουφλί. Πιστεύω ότι έχει δρόμο ακόμα και τώρα γίνονται τα πράγματα ακόμα δύσκολα. Δεν θέλω να δώσω προγνωστικά. Πιστεύω όποιος αντέξει την πίεση και όποιος είναι σταθερός και όχι μόνο στα ντέρμπι και στα άλλα παιχνίδια μπορέσει να πάρει τα αποτελέσματα εκεί, αυτός που θα κρίνει τον τίτλο και θα πάρει τον τίτλο. Όπως τελείωσε το παιχνίδι, ήταν σήμερα η πρώτη στην έδρα σας, όμως παρόλα αυτά είστε στην κορυφή. Ναι, εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, αυτό που τόνισα όλη την εβδομάδα. Θα πρέπει να είμαστε σοβαροί, θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Δυστυχώς σήμερα δεν είχαμε καλό πρόσωπο και ο αντίπαλος φάνηκε στα τελειώματα, ήταν πιο τυχερός. Γενικά δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να ήμασταν. Στο πρώτο ημίχρονο θα έλεγα ότι είχαμε κάποιες φάσεις, κάναμε κάποια τελειώματα, δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε ή να κάνουμε κάποιο σωστό τελείωμα, έτσι ώστε με ένα τελείωμα στο πρώτο ημίχρονο, θα πω δύο, γιατί το πρώτο ήταν το δοκάρι, όπου εκεί θα έπρεπε να ξυπνήσουμε σαν ομάδα, έγινε ακριβώς μετά από λίγα λεπτά το στημένο και πήγε κατευθείαν μέσα. Στην ανάπαυλα τι είπατε? Είπαμε κάποια πράγματα στην ανάπαυλα, ώστε να προσέξουμε, τουλάχιστον να μην δίνουμε στον αντίπαλο το δικαίωμα να μην μας βάζουν μέσα στην περιοχή. Έτσι, πράγμα που σε πολύ μεγάλο βαθμό το καταφέραμε, αλλά δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι όσο θα έπρεπε και κάναμε το δεύτερο το λάθος και έγινε μετά και το 1-2. Όσο περνούσε ο χρόνος, σίγουρα ο αντίπαλος έπαιρνε τα πάνω του, εμείς είχαμε πιο μεγάλο άγχος, δεν μας βγαίνανε και οι φάσεις και ήρθε το αποτέλεσμα που ήρθε. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια, παρόλα αυτά, έτσι συνεχίζουμε. Ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς, δεν τελείωσε τίποτα. Έλειπε πιο πολύ συγκέντρωση, δεν είχαμε, και όλα αυτά μας στοιχήσανε. Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουμε, κάνουμε την προσπάθειά μας και πιστεύω ότι στο τέλος θα χαμογελάσουμε. Ναι, σίγουρα γίνεται ένα καλό πρωτάθλημα. Γίνεται ένα καλό φέτος. Υπάρχει ανταγωνισμός, έτσι από ό,τι γνωρίζω, εντάξει, ο Ρέστης είχε το ρεπό του. Οι υπόλοιπες ομάδες ήταν, εντάξει, τα αποτελέσματα όσον αφορά όλα να τα περιμένουμε. Είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα. Τη διατησία πώς την είδατε? Ήταν ένα κυρωθέν τέρμα. Δεν ξέρω αν ήταν offside ή δεν ήταν. Θα το δούμε. Εντάξει, τώρα από εκεί που ήμουν εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη και γνώμη. Δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό, είναι άλλοι υπεύθυνοι και τα παιδιά πιστεύω ότι κάνουν την καλύτερη τους προσπάθεια. Ό,τι λάθη γίνονται θέλω να πιστεύω ότι είναι ανθρώπινα, έτσι ακριβώς. Ας αφήσουμε να κάνουν το έργο τους. Συγχαρητήρια, γιατί με αυτή τη στάση που δείξατε δίνετε και ένα μήνυμα, έτσι, ότι ακριβώς. Το ποδόσφαιρο είναι μια χαρά. Έτσι, έτσι. Όλοι κάνουμε λάθη, όλοι προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό και μέσα από τη δουλειά, μέσα από τη συγκέντρωση πιστεύω ότι καταφέρουμε αρκετά πράγματα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.